μας είναι το όνομα του Πειραιά να ταυτίζεται με τα μεγαλύτερα γιοτσό στον κόσμο που είναι Ανατρία, της Τζένοα, της Μαρμαρίδας και της Αντίκουα. Σε αυτή την προσπάθεια συμπορευόμαστε με το Δήμο μαζί. Εμείς θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες που προσφέρει ο Πειραιάς και στον τουριστικό τομέα του γιώτη, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι η όμορφη αυτή πόλη, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο μεγαλύτερος σταθμός κρουαζιέρας της χώρας, μπορεί να εξελιχθεί και ως προορισμός διεθνούς ελληνικούς για τα σκάφη ψυχή και όχι μόνο. Ο θαλάσσιος τουρισμός και το γιότιμ μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες περιοχές στη χώρα μας στο εξωτερικό. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω τον Ελληνικό Οργανισμό Τελιμού για την συμπαράστασή των τελευταίων 15 χρόνια. Την Μαρίνα Ζέας που μας προσφέρει τη Μαρίνα του Σταύρου Κυριακούλης, το Οργανισμό Λεμένο Πειραιός, την ΠΑΕ Ολυμπιακός, το ΕΒΕΠ, την ΕΛΗΝ, το Ελληνικό Νιογνώμανα, τον Νιογνώμανα Φίνικα και τον Ναυτικό Βελτήριο Ελλάδος. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε μια από τις πλέον επιτυχημένες διοργανώσεις στον τομέα του γιότιμ. Μία από τις τέσσερις, θα έλεγα, μεγαλύτερες και πιο πετυχημένες από ό,τι ακούσαμε από τον Αντώνη του Στελιάτη. Ο Πειραιάς βρίσκεται για μία ακόμα φορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για ένα τόσο σημαντικό λόγο όπως είναι ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός και οι δυνατότητες που προσφέρει. Από σήμερα και για περίπου ένα μήνα, ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται τρεις σημαντικές διοργανώσεις που αφορούν τη θάλασσα και τον Πειραιά. Η πρώτη είναι η σημερινή, το Eastman Yacht Show, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 18 Μαΐου. Έχουμε επιλέξει μάλιστα το σαλόνι σκαφών να ανοίξει τον εορτασμό για τις ημέρες θάλασσας του 2016 που ακολουθούν. Η επιλογή μας αυτή ήταν συνειδητή. Οι ημέρες θάλασσας είναι ένας νέος θεσμός για την πόλη του Πειραιά και θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά από τις 17 ως τις 29 Μαΐου. Περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχολογικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στον Πειραιά. Και κατά τη γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο εναρκτήριο λάκτισμα για να γιορτάσουμε τη θάλασσα και τις δυνατότητες που προσφέρει από το Yacht Show. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφέρω ότι φέτος είναι και η χρονιά των Ποσειδονίων. Μια ιστορία στενάχωρη όμως παράλληλα για την πόλη του Πειραιά. Τα Ποσειδόνια, που δικαιωματικά θα έπρεπε να γίνουν στον Πειραιά, αλλά που λόγω κατάλληλου χώρου, έλλειψη κατάλληλου χώρου, γίνονται εδώ και πολλά χρόνια μακριά από την πόλη. Είναι στοίχημα για τη Δημοτική Αρχή. Είναι στοίχημα, θα έλεγα, για τους βουλευτές, για τους φορούς, για όλους τους πειραιώτες να καταφέρουμε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό τα Ποσειδόνια στον Πειραιά.